κατοικίες. Η κυβέρνηση πώς μπορεί να αντιδράσει σε ό,τι αφορά τον επικισμό? Ήδη έχουμε γύρει το θέμα και στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέσα στο πλαίσιο το διπλωματικό, έτσι ώστε να αποφευθεί μια τέτοια εξέλιξη. Την ίδια στιγμή ισχύει αυτό που έχω προαναφέρει. Η ανάγκη για να προχωρήσουμε σε επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν, να πετύχουμε τη λύση του Κυπριακού, είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω τετελεσμένα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η δημιουργία νέων τετελεσμένων, το μόνο που επιτυχάνει είναι να απομακρύνει ακόμη περισσότερο το στόχο για επίλυση του Κυπριακού. Είναι γι' αυτό το λόγο που από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μας, αυτό ακριβώς, σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς εργαζόμαστε. Και ελπίζω σύντομα να υπάρξουν αποτελέσματα. Έχετε σε σκέψη για το ΓΕΣΥ αύριο, κύριε Πρόεδρε? Έχει φουντώσει ξανά η αντιπαράθεση με αφορμή και τη συμμετοχή των γιατρών στο Συμβούλιο του ΟΗΕ. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που θέτουν ένα αμφιβόλο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ΓΕΣΥ. Η όλη προσέγγιση ακριβώς έχετε αναφέρει ποια είναι η δική μας φιλοσοφία. Η δική μας φιλοσοφία, δεν αγγίζουμε τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Όλα τα θέματα που υπάρχουν, και υπάρχουν αρκετά θέματα, και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μιλάμε για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, είναι πώς μέσα από ενέργειές μας αναβαθμίζουμε την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για να ενισχύσουμε την ποιότητα των προσφέρουμε υπηρεσιών. Γι' αυτό το βασικό ζητούμενο αύριο και αυτό που θα θέσω στη δική μου εισαγωγική παρέμβαση είναι εκείνες οι ενέργειες που θα ενισχύσουν την ποιότητα των προσφέρουμε υπηρεσιών. Γιατί όταν μιλάμε ειδικότερα για την υγεία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο. Μάλιστα, αυτά.